Κυρίες και κύριοι, 5η-3 Δεκεμβρίου μαζί θα είμαστε με την εκπομπή αυτοδιοικητικά ως τις 7.30. Επίσημα πλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ανακοίνωσε σήμερα ότι η παράταση του lockdown ισχύει πλέον μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου και όπως είπε ο ίδιος, στην τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τα καταστήματα καθαρά που πουλάνε χριστουγεννιάτικα είδη, τα εποχιακά δηλαδή καταστήματα καθαρά, θα ανοίξουν την ερχόμενη Δευτέρα. 7 του μηνός λοιπόν θα είναι ανοιχτά. Πολύ πιθανόν να επιτρέπεται ανάλογα είδη να πολλούνται και σε άλλα καταστήματα όπως τα σούπερ μάρκετ. Ανακοινώσεις αναμένονται από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου, από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Σταμπουλίδη. Τώρα, στην Βόρεια Ελλάδα οι επιστήμονες εξακολουθούν να είναι προβληματισμένοι όσον αφορά το αυξημένο υλικό φορτίο, την επιβαρημένη κατάσταση της περιοχής κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Στην καρδιά αυτής της κατάστασης βρίσκεται η Θεσσαλονίκη. Η περιοχή καταγράφει καθημερινά την πλειονότητα των νέων κρουσμάτων. Είναι συγκλονιστικά και χαρακτηριστικά συνάμα τα στοιχεία που δίνει το πρώτο θέμα.gr. Στα νοσοκομεία δίνουν μάχη για τη ζωή τους πάνω από 2.000 ασθενείς. Στα ίδια νοσοκομεία έχει καταλήξει εδώ το 70% των νεκρών της πανδημίας. Χθες στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας καταγράφηκε το 82% των θανάτων του ημερήσιου επιδημιολογικού δελτίου. Συνολικά οι θάνατοι ήταν 89 εχθές. Οι 73 νεκροί από κορονοϊό προέρχονται από την Βόρειο Ελλάδα. Την ίδια εικόνα αποτυπώνουν και τα λίμματα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, όπου το υλικό φορτίο καταγράφει πτωτική τάση, η οποία όμως, όπως φάνηκε τις τελευταίες 4 μετρήσεις που πραγματοποιεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι επιβραδυνόμενη, εντείνοντας την ανησυχία των αρμόδιων αρχών. Ο καθηγητής του πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκος Παπαϊωάννου, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι μειώθηκε ο αριθμός μείωσης, προσθέτοντας όμως ότι ένα τόσο υψηλό και υλικό φορτίο όπως της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να αποκλιμακωθεί γρήγορα. Τα στοιχεία, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, δείχνουν ότι θα έρθει πολυπόθετη δυναμική πτωτική τάση, χωρίς να είναι σίγουρο αν θα είναι στα τέλη αυτής της εβδομάδας ή την επόμενη. Το περασμένο 24ωρο καταγράφηκαν 2.186 κρούσματα, όπως είδαμε και στο βίντεο της ημερήσιας έκθεσης, αριθμός που παραπέμπει σε εκείνους που δηλώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, περίπου στα μέσα του περασμένου Νοεμβρίου, κατά τη δεύτερη εβδομάδα του lockdown. Εκεί αντιστοιχεί το νούμερο που είδαμε χθες. Η Αττική, Θεσσαλονίκη και η Λάρισα συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Δηλαδή 375, 453 στη Θεσσαλονίκη και 129 αντίστοιχα στη Λάρισα. 700 κρούσματα καταγράφηκαν σε 11 περιφερειακές ενότητες της Μακεδονίας και της Θράκης. Άλλα 272 νέα κρούσματα κορονοϊού στη Θεσσαλία. Και εκεί φαίνεται πως η πανδημία δεν ελέγχεται παρά τα περιοριστικά μέτρα. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία που εντείνουν την ανησυχία. Οδήγησαν, όπως εξηγεί ο κύριος Πέτσας, που θα ακούσουμε αργότερα στην εκπομπή, τις δηλώσεις του, οδήγησαν στην τελική απόφαση για παράταση του lockdown μέχρι και τις 14 του μηνός. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έρχοντας υπόψη του όλα τα στοιχεία στις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο φυσικά, σε όλα τα κράτη, δίνει ένα σήμα κινδύνου, στέλνει ένα σήμα κινδύνου όσον αφορά το κύμα της πανδημίας που διανύουμε. Δεν αποκλείεται να έχουμε και τρίτο κύμα πανδημίας, ανάλογα με τους χειρισμούς, όπως λένε οι επιστημονικοί φορείς, που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Να δούμε το βίντεο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας φοβάται ότι ο κόσμος κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με νέες πανδημίες στο μέλλον, αν πάθει αμνησία και δεν πάρει το μάθημά του από την τρέχουσα κρίση του κορονοϊού COVID-19. Ο κορυφαίος ειδικός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε θέματα αντιμετώπισης κρίσεων, Μάικ Ράιαν, επεσήμανε ότι αν συνεχίσουμε να αγνοούμε την πραγματικότητα του τι μπορούν να κάνουν στον πολιτισμό μας αυτά τα παθογόνα, τότε είναι πιθανό να βιώσουμε τα ίδια ή και χειρότερα στη ζωή μας. Ο κύριος Ράιαν επέπληξε επίσης τις ανεπτυγμένες χώρες, λέγοντας ότι στο βόρειο ημισφαίριο διαχειρίζονται τα συστήματα υγείας σαν να ήταν αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους και τώρα ο κόσμος πληρώνει το τίμημα. Στο βορρά, λόγω του μοντέλου κόστους των συστημάτων υγείας, τα έχουμε σχεδιάσει έτσι ώστε να αποδίδουν στο 95%, στο 98% και στο 100%. Είναι σαν να έχουμε ένα μοντέλο αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους για τις υπηρεσίες υγείας. Λοιπόν, τώρα πληρώνουμε το τίμημα γι' αυτό, ανέφερε ο κύριος Ράιαν.
Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προέτρεψε σήμερα όλες τις χώρες να μην πολιτικοποιούν τις έρευνες για την προέλευση του νέου κορονοϊού, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε εμπόδια στην αναζήτηση της αλήθειας. Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, στη διαδικτυακή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη Γενέβη, είπε ότι θα κάνει τα πάντα για να γίνει γνωστή η προέλευση του SARS-CoV-2, απορρίπτοντας τις κατηγορίες ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι πολύ υποχωρητικός απέναντι στην Κίνα. Τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πρόσφατα ότι ο ιός κυκλοφορούσε στο εξωτερικό πριν ανακαλυφθεί στην πόλη Ουχάν της κεντρικής Κίνας, επικαλούμενα τον εντοπισμό του σε εισαγόμενα, κατεψυγμένα προϊόντα αλλά και επιστημονικές μελέτες σύμφωνα με τις οποίες κυκλοφορούσε από πέρσι στην Ευρώπη. Αναφορικά με τις χειμερινές διακοπές, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προέτρεψε όλες τις χώρες να επανεξετάσουν προσεκτικά τα σχέδιά τους για την επερχόμενη σεζόν του σκι, ώστε να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που απορρέουν από τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων σε μικρές περιοχές. Ο οργανισμός, ωστόσο, απέφυγε να κάνει συγκεκριμένες συστάσεις στις κυβερνήσεις που αναρωτιούνται αν θα πρέπει ή όχι να ανοίξουν φέτος το χειμώνα τα χιονοδρομικά κέντρα. Η Βραζιλία έχει τον χειρότερο απολογισμό θυμάτων της COVID-19 μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Περισσότεροι από 6,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσβληθεί από το νέο κορονοϊό και σχεδόν 173.000 από αυτούς πέθαναν, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας. Πριν από λίγες ημέρες, ευρισκόμενος στο ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωνε ότι πρέπει να κάνουμε λίγο παραπάνω υπομονή και χρειάζεται λίγο περισσότερη προσπάθεια από όλους. Ο Δημήτρης Βενιέρης είναι μαζί μας μέσω σύνδεση Skype. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Να σου πω ότι παράλληλα και οι ακροατές του Status FM ακούνε αυτά που λέμε. Δημήτρη, πώς εκλαμβάνεις εσύ τα μηνύματα που στέλνει ο Πρωθυπουργός και αυτά που είπε μέσα από το δικό σου ραδιοφωνικό σταθμό για υπομονή και προσπάθεια? Τελικά, τι κάνουμε αυτή την προσπάθεια? Την υπομονή ο καθένας μπορεί να πει ότι κάνει και να το ισχυριστεί. Την προσπάθεια την κάνουμε όμως και φτάνουμε σε αυτά τα σημεία που δεν είναι πολύ ικανοποιητικά. Οι περισσότεροι θαρώ από εμάς, και όχι μόνο εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, σε ολόκληρη την χώρα, έχουμε κατανοήσει το μέγεθος της ατομικής υπευθυνότητας πλέον και όχι ευθύνης, το είπε και ο ίδιος. Και θεωρώ ότι η πλειονότητα των Ελλήνων έχει συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να κάνει 5-6 απλά πράγματα. Δεν είναι σπουδαία αυτά τα οποία μας ζητούν. Μετά από τόσους μήνες τα έχουμε συνηθίσει κιόλας. Αλλά υπάρχει εκείνη η κρίσιμη μάζα, η ικανή και αναγκαία, όπως λέγαμε εμείς που αγαπούσαμε τα μαθηματικά, η ικανή και αναγκαία συνθήκη των λίγων που προκαλούν το πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να διαχειριστούμε. Θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε τελικά, εγώ είμαι αισιόδοξος. Απλά θα πρέπει να περιορίσουμε όσο μπορούμε, γιατί μακάβρια λίστα νεκρών υπάρχει, κόσμος ταλαιπωρείται, οικογένειες ταλαιπωρούνται. Θεωρώ ότι τελικά τα καταφέρουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να περιορίσουμε τις επιπτώσεις από ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Χθες το βράδυ, τα έλεγα νωρίτερα και στο ραδιόφωνο, χθες το βράδυ διάβασα, έτσι για να έχω μια εικόνα του τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη. Τα πράγματα κάπου είναι πολύ χειρότερα, κάπου είναι χειρότερα, κάπου είναι περίπου όπως εδώ. Σε ελάχιστες χώρες είναι καλύτερα από ό,τι είναι εδώ και δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, ξεκινώντας από τις κλιματολογικές συνθήκες μέχρι και την ιδιοσυγκρασία των πολιτών. Γιατί ο Σουηδός πάει έτσι κι αλλιώς 6 ώρα στο σπίτι του και κοιμάται στις 8, ενώ εμείς διαφορετικά είχαμε συνηθίσει. Συνεπώς αυτές οι συγκρίσεις πολλές φορές για μένα είναι λάθος να γίνονται. Σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι είμαστε πιο πειθαρχημένοι από ό,τι ήμασταν πριν. Βέβαια, εκεί έξω, Κατερίνα, δεν φαίνεται ότι έχουμε lockdown. Δηλαδή, κίνηση υπάρχει και το πρωί στους δρόμους, κίνηση υπάρχει και το μεσημέρι και το απόγευμα. Δεν είναι κακό να υπάρχει κίνηση, αρκεί να τηρούνται τα μέτρα. Είναι η κίνηση όμως που είναι πραγματικά απαραίτητη, αναγκαία, είναι και η κίνηση άνευ σκοπιμότητας που μπορεί όντως να εντείνει τη διασπορά, Δημήτρη? Αυτό είναι το ζητούμενο. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Όλοι οι άνθρωποι που είναι έξω πραγματικά είναι ανάγκη να είναι έξω. Και έξω από τις τράπεζες, ουρές σχηματίζονται. Είναι απίστευτο. Καλά, αυτό το θέμα με τις τράπεζες, η αλήθεια είναι ότι ως κοινωνία μας ευνηδίασε, Κατερίνα, γιατί και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και οι άνθρωποι μιας μέσης ηλικίας, είτε δεν έχουν μάθει ότι μπορούν πολλά πράγματα. Εγώ έχω χρόνια να σταθώ σε ουρά, να σου πω προσωπικά, σε τράπεζες, γιατί όλα τα κάνω μέσω του ίντερνετ. Αλλά υπάρχει ένα ποσοστό Ελλήνων, επαναλαμβάνω, κυρίως μεγάλων ηλικιών, αλλά και νεότεροι, μεσήλικες, οι οποίοι είτε δεν θέλουν να μάθουν, να καταλάβουν ότι μπορούν να γίνει πιο απλή η ζωή, η καθημερινότητά τους,
είτε θεωρούν ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι πολύ ασφαλή και δεν θέλουν να ρισκάρουν. Γι' αυτό και έχουμε αυτόν τον συνωστισμό έξω από τράπεζες, ταχυδρομεία, αλλά και άλλους χώρους. Για κάποιους άλλους ενδεχομένως είναι και μία, και το εννοώ αυτό που θα σου πω, κυρίως για ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, είναι και η βόλτα, ας πούμε, της ημέρας που θα πάει, θα πει μια καλημέρα, θα αλλάξει κουβέντες με κάποιους άλλους εκεί γύρω. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Δεν ήμασταν έτοιμοι για να ακολουθήσουμε ένα διαφορετικό τρόπο στην καθημερινότητά μας, στις συναλλαγές μας, που είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον. Το ξέρεις, νέος άνθρωπος είσαι, το ξέρουμε όλοι. Τα πάντα μπορούν να γίνουν από έναν υπολογιστή, από ένα κινητό τηλέφωνο και πάει λέγοντας. Να, λίγη ώρα πριν, όσο σας περίμενα και σας παρακολουθούσα, διάβαζα ότι ακόμη και η κατάθεση των πινακίδων των αυτοκινήτων μέχρι τέλος του χρόνου θα γίνεται ηλεκτρονικός. Δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουμε και να τις έχουμε τις πινακίδες της διευθύνσης συγκοινωνιών, αλλά μέσα από μια πλατφόρμα ηλεκτρονική θα συμπληρώνουν τα χαρτάκια, θα έχουμε την πινακίδα στο σπίτι μας, την πινακίδα στο σπίτι, απλά θα επιβάλλονται μεγάλα πρόστιμα αν μας πιάσουν να κυκλοφορούμε. Θα ρωτήσω αν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή μας. Μάλιστα. Δημήτρη, ο Πρωθυπουργός είπε στο Στάτους, είπε σε σένα ότι θα είναι ο πρώτος μαζί με την οικογένειά του που θα εμβολιαστεί. Το ρωτάω αυτό με δεδομένες και τις σημερινές δηλώσεις του κυρίου Πέτσα, ο οποίος ανακοίνωσε την παράταση του lockdown. Εσύ είχες την ευκαιρία όλο αυτό το διάστημα να έχεις μια έτσι, διαδραστική επαφή, έχεις μια με το κοινό σου και ανοίγεις ένα διάλογο, έχεις αυτή την ευκαιρία να ακούς απόψεις οι οποίες πολλές φορές μας ξενίζουν, πολλές φορές βασίζονται στα fake news, πολλές φορές εξοργίζουν. Και αναφέρομαι ειδικότερα στο θέμα του εμβολιασμού. Με αυτή την κατάσταση... Δεν είναι μόνο στο θέμα του εμβολιασμού, Κατερίνα. Αλλά τα fake news είναι ένα κομμάτι ολόκληρο. Είναι μια ιστορία ζωής. Εδώ στον Στάτους και εγώ και οι συνάδελφοί μου, χωρίς να είναι μια γραμμή η οποία επιβλήθηκε από εμένα, αλλά έναν στοιχειώδη σοβαρό λόγο τον εκφέρουν τα παιδιά από την πρώτη στιγμή. Το λέμε συνεχώς, σταθήκαμε, έτσι πιστεύουμε, στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει καν ο Υπουργός Υγείας της χώρας. Εμένα με ενδιαφέρει τι λένε οι επιστήμονες. Από την πρώτη στιγμή, λοιπόν, εδώ πειθαρχήσαμε σε αυτά τα οποία λένε οι Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι λένε τα ίδια με αυτά που λένε και οι επιστήμονες του εξωτερικού. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα μας οι οποίοι εκτίθενται λέγοντας ο καθένας ό,τι αθλειότητα μπορεί να έχει στο μυαλό του και να την επικοινωνεί στον κόσμο, είναι κάτι το οποίο κατέστη επικίνδυνο και στην πρώτη φάση, καθίσταται και σήμερα επικίνδυνο. Ακούμε ήδη και αναπτύσσεται μια συζήτηση γύρω από το αν θα πρέπει να εμβολιαστούμε ή όχι. Ναι, εμείς έχουμε μια διαδραστική σχέση, συγκρουσιακή θα έλεγα, με ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο δεν είναι μεγάλο, δεν είναι αριθμή μεγάλο ποσοστό. Τελικώς, ακόμη και αυτοί οι οποίοι λένε ότι δεν θα εμβολιαστούν, θα εμβολιαστούν. Λίγοι θα μείνουν εκτός και είμαι βέβαιο σε αυτό που σου λέω, γιατί το κομμάτι αυτό, Κατερίνα, της κοινωνίας και στην πρώτη φάση, την άνοιξη, και τώρα το φθινόπωρο, χειμώνα πλέον έχουμε μπει, δεν αντιδρά τόσο για αυτό καθεαυτό τον εμβολιασμό. Είναι το κομμάτι εκείνο το οποίο θεωρεί ότι μέσα από αυτή την αντίδρασή του ασκεί μία είδους αντιπολίτευση σε μία κυβέρνηση που δεν γουστάρει. Είναι δηλαδή ένα κομμάτι 10, 15, 20% πολιτών οι οποίοι θεωρούν τα ζητήματα αυτά είναι κομματικά, πολιτικά ή προσφέρονται για κομματική αντιπαράθεση. Δεν ξέρω, η κρίση Δημήτρη, είναι υγειονομική. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, πραγματικά, και πιο επικίνδυνο. Αν το κάνεις από αντίδραση και κομματική αντίδραση, όπως αναφέρεις εσύ, αν είναι πολιτικό το θέμα ή αν είναι θέμα πεπιθήσεων λόγω ιατρικών απόψεων που διαφοροποιούνται από το σύνολο. Συγγνώμη, Κατερίνα, επειδή χρόνια φυτεύεις, είσαι συνάδελφος, θεωρείς δηλαδή από αυτούς οι οποίοι δημοσίως βγαίνουν και λένε διάφορα πράγματα χωρίς να είναι ειδικοί, ότι αυτοί είναι σοβαρές πηγές για να τις λάβουμε στα σοβαρά υπόψη μας. Ήδη έχει 2 μέρες, κάνει τον γύρο του διαδικτύου, έπαιξε και στα μίντια, φαντάζομαι και σε εσάς εκεί, ο Μαυραγάνης, ο οποίος ήταν υπουργός μεταφορών επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος ΑΝΕΛ, ο οποίος τελικώς εξελίσσεται σε έναν αστείο τύπο, ο οποίος περιφέρεται στα κανάλια, εναντιώνεται στον εμβολιασμό, λέει ό,τι ασυναρτησίες του κατεβαίνουν και ευτυχώς βρέθηκε ένας επιστήμονας χθες σε μια συνάντηση, σε μια συζήτηση στον Αντένα, στον Χατζηνικολάου και τον απαξίωσε, τον άδειασε, τον, συγγνώμη θα το πω, τον ξεφτύλισε δημοσίως και πολύ καλά έκανε. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο είναι θυμωμένο εδώ και 10-12 χρόνια γιατί τραβάει τα πάνδυνα, τραβάμε τα πάνδυνα και οπουδήποτε θεωρούμε ότι υπάρχει ένα μετερίζει αντίδρασης, αντίστασης κλπ. Το αρπάζουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι οι 63% Έλληνες πήγαν και ψήφισαν πριν από 5 χρόνια να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμωμένοι πολίτες ήταν. Δεν το εννοούσαν.
Απλά έτσι εκφράστηκαν. Έτσι και σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι αυτών που λένε τα διάφορα το κάνουν γι' αυτό. Υπάρχει βέβαια και ένα κομμάτι επιτηδίων, πολιτικάντες, πολιτικάντιδες, δημοσιολογούντες, δημοσιογράφοι, άλλος για να πάρει ψηφαλάκια, άλλος για να πουλήσει προϊόντα, άλλος για να κάνει ακροαματικότητα, οι οποίοι συντηρούν μια συζήτηση η οποία πραγματικά είναι μια άθλια συζήτηση. Δημήτρη, αυτό που αναρωτιέμαι εγώ πραγματικά, αν μου επιτρέπεις πάνω σε αυτό, είναι αν ο κύριος Μαυραγάνης, ο κάθε κύριος Μαυραγάνης και ο κάθε κύριος Χαϊκάλης, αν βρεθούν, που το απεύχομαι για όλους τους ανθρώπους, ποτέ αντιμέτωποι με το θάνατο, αν πραγματικά θα αναθεωρήσουν και θα είναι πρώτοι που θα μπουν στη γραμμή για να πάνε να κάνουν ένα εμβόλιο που θα τους σώσουν τη ζωή. Θα τους σώσουν τη ζωή. Το θεωρώ κάτι περισσότερο από δομή. Για δες λίγο μια αστειότητα. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, έτσι, η οποία έχει αυτό το κοινό, σε αυτούς απευθύνεται. Έχει 2-3 μέρες τώρα, είναι η εφημερίδα εναντίον των εμβολίων, εναντίον των μέτρων, εναντίον της μάσκας. Έχει 2-3 μέρες, αν θα δεις την πρώτη σελίδα, προσφέρει, λέει, 50 μάσκες στους αναγνώστες. Εάν τελείστε μου εμένα την εξίσωση. Η ίδια εφημερίδα, η οποία έχει κάνει λάβαρο την αντίθεση στα μέτρα, την αντίθεση στον εμβολιασμό, η ίδια εφημερίδα όμως για να πουλήσει φύλλα, λέει, δίνουμε και 50 μάσκες κάθε μέρα στους αναγνώστες. Με αυτούς τους ανθρώπους. Μάλλον αυτοί είναι οι άνθρωποι, εκείνοι οι οποίοι συντηρούν αυτή τη συζήτηση. Για μένα είναι αστεία όλη αυτή η ιστορία, αλλά δυστυχώς είναι και επικίνδυνη συνάμα. Εμείς αντιστεκόμαστε, ο κόσμος αντιστέκεται. Εγώ έχω αποβάλει εντελώς από μέσα οτιδήποτε κομματικό πολιτικό έχει αυτή η συζήτηση. Θεωρώ ότι είναι αμιγώς υγειονομικής διαχείριση ζήτημα και τίποτε περισσότερο. Θεωρώ ότι πρέπει να κρεμόμαστε από τα χείλη των ανθρώπων οι οποίοι σπούδασαν και ξέρουν περισσότερα πράγματα από εμάς. Έχοντας ο καθένας όποιους αστερίσκους επιφυλάξεις μπορεί να έχει, αλλά δεν μπορείς τώρα εσύ ο αδαής, ο άσχετος, να βγαίνεις και να προσπαθείς να έχεις ένα αφήγημα εναντίον του εμβολιασμού. Συγγνώμη, από όλους εκείνους οι οποίοι μας ακούνε αυτήν την ώρα ή από εκείνους οι οποίοι πουλάνε παραμύθι στον κόσμο. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν εμβολίασαν τα παιδιά τους στο δημοτικό. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Από το στόμα μου το πήρες κυριολεκτικά τώρα, Δημήτρη. Πραγματικά. Προχθές. Στην φιλοξενία εδώ, στη συζήτηση που είχαμε τον Πρωθυπουργό στον Status FM, έκανε μια εξομολόγηση. Εγώ δεν γνώριζα η μητέρα του από τι έπασχε. Κανείς μας δεν το ξέρει. Ξέραμε ότι είχε ένα πρόβλημα η γυναίκα, κινητικό κτλ. Ναι. Ήταν μονίμως σε μια καρέκλα και έτσι πορεύτηκε. Και μας είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και είχε πολύ δίκιο. Λέει, για κοιτάξτε κύριε Βενιέρη, αν το εμβόλιο της πολιομελίτιδας υπήρχε τότε και το έκανε η μητέρα μου θα ζούσε μια διαφορετική ζωή. Πώς η αλήθεια. Άνθρωποι γλίτωσαν χάρη στους εμβολιασμούς. Το 1957 τα θύματα από την ασιατική γρήπη ήταν λιγότερα από ό,τι είναι σήμερα από τον κορονοϊό. Έτσι, για να έχουμε και μια τάξη μεγέθους. Αφού του βρέθηκε όμως το εμβόλιο, δεν έχουμε θύματα από τη γρήπη. Όποιος εμβολιάζεται, τη γλιτώνει. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση από εκείνους οι οποίοι το κάνουν για λόγους σκοπιμότητας. Υπάρχει, σου λέω, ένα κοινό 10% Ελλήνων πολιτών σε κάθε χώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το οποίο διάφοροι απαταιωνίσχοι, ποικιλώνει, μη ποικιλότροποι, όπως θέλεις πες το μου, το εκμεταλλεύονται, γιατί αν δεν υπάρχουν αυτοί, δεν υπάρχουν και οι απαταιωνίσχοι. Είναι ο καθρέφτης των απαταιωνίσχων. Αυτό το κομμάτι της κοινωνίας και ανάποδα. Γι' αυτό συγκρίνεται η συζήτηση. Εσύ από το περιβάλλον σου, συγγνώμη, Κατερίνα, από το περιβάλλον σου, έχεις κάποιον ο οποίος να έχει μια σχέση, γιατρό, ξέρω εγώ, φοιτητή, ιατρική κλπ., ο οποίος να σου πει κάτι διαφορετικό? Όχι, η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι ακούμε μόνο τις απόψεις, τις σοβαρές και τις τεκμηριωμένες. Εσύ όμως καλείσαι, γιατί παρακολουθώ και τα social, παρακολουθώ και τις απαντήσεις που δίνετε. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που με έκανε εντύπωση με τον κύριο Μιλόπουλο. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό το fake news που κυκλοφορούσε από εδώ και από εκεί και σπεύσατε και οι συνεργάτες σου μαζί να δώσετε μία απάντηση για να βάλετε τα πράγματα σε μία τάξη. Τότε που έγιναν τα rapid test, τότε που ήρθε ο ΕΟΔΗ στη Θεσσαλονίκη, το τι ακούστηκε δεν λέγεται. Αλλά αυτό είναι ένας αγώνας που όταν το δίνεις κάθε μέρα, κάπου λες, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Κάποια στιγμή πρέπει λίγο να σταματήσει. Ο Γιάννης ο Μιλόπουλος έκανε μια γκάφα ορκής. Εγώ προσπάθησα να το προστατεύσω. Του έγραψα ότι αυτό το οποίο αναφέρεις δεν έχει βάση, ότι είναι μια ψευδής είδηση η οποία κυκλοφορεί εδώ και μέρες και είναι κρίμα εσύ ένας επώνυμος, σοβαρός άνθρωπος να το υιοθετείς. Το έκανε, έμπλεξε, υπήρξε παρέμβαση και μετά προσπάθησε να το διορθώσει. Αλλά η ζημία έγινε. Όταν σοβαροί άνθρωποι πιάνονται θύματα λόγω του κομματισμού, έτσι. Εγώ είμαι βέβαιος ότι ο Γιάννης δεν είναι κανένας αφελής. Για λόγους πολιτικούς, αντιπολιτευτικούς, πήγε να υιοθετήσει μια σαγλαμάρα. Αν την υιοθετεί ένας σοβαρός άνθρωπος, πόσο μάλλον ένας απλός καθημερινός πολίτης που έχει χίλια μίλια προβλήματα πάνω του, να μην υιοθετεί όλα αυτά για να ξεσπάσει, να ξεδώσει.
Γιατί εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, ότι ξεσπούν, ξεδίδουν. Εκ των όνων. Εγώ αντιλαμβάνομαι, Δημήτρη, ότι είναι βαρύ το φορτίο της ενημέρωσης πραγματικά στις μέρες μας από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα που μάχονται δυστυχώς κατά των social media που μπορεί να προσφέρουν πάρα πολλά και ψυχαγωγία και διασκέδαση, τα social και γρήγορη κυκλοφορία μιας είδησης. Όταν όμως η είδηση είναι επικίνδυνη, ψευδής, αναλυθής και έχει ανακριβή στοιχεία, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και είναι μια μάχη των ραδιοτηλεοπτικών μέσων να αποκαταστήσουν την αλήθεια. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ αυτές τις ημέρες. Εντάξει, και δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν κάνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ευσυνειδησία αυτή τη δουλειά. Ακόμη και στα μεγάλα μέσα. Είδαμε προσφάτως τι έγινε με αυτήν την ιστορία. Την Αρλούμπα, και ας μου το συγχωρήσει ο συνάδελφος του Ευαγγελάτου με τα νεκροταφεία εδώ στην Πηλαία Φέρνη που ανήκουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Έτσι. Γιατί ήταν μια πατάτα για εμένα τηλεοπτική, πούλησε, γιατί την άλλη μέρα έγινε πολύ δώρο για κάτι το οποίο ήταν αυτονόητο. Γιατί οποιοδήποτε σήκωνε το τηλέφωνο και έπαιρνε τηλέφωνο στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου να έλεγε τι γίνεται στα κινητήρια, θα του έλεγε αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει και καλώς έγινε. Ότι προετοιμαζόμαστε για το απευκταίο. Γιατί μπορεί να συμβεί. Και αν θα συμβεί και δεν είχαμε προετοιμαστεί, θα μας λέγατε εμείς τώρα τα πτώματα χτύπα ξύλο από την όσο, πού θα τα θάψουμε. Και όμως έγινε τηλεοπτικό προϊόν, το οποίο κέντρισε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και έγινε ολόκληρος θόρυβος δώρος. Και γύρω από αυτό, δεν κάνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο τη δουλειά μας. Αυτό δεν είναι απαραίτητο κακό, δεν χρειάζεται να ταυτιστούμε όλοι. Αλλά θεωρώ ότι κάποιοι εξ ημών υπερβάλλουμε και κάνουμε πολύ μεγάλη ζημιά στον τρόπο διαχείρισης αυτής της πανδημίας. Το θεωρώ μεγάλο λάθος. Είναι και ένα στοίχημα του τύπου, και καλά το θέτεις, όχι να πειθαρχήσουμε. Δηλαδή, όταν πας και λες πέντε πράγματα λογικά, αμέσως βγαίνει ο άλλος, λέει τα κανάλια που πήραν χρήματα, τα κανάλια που είναι ταϊσμένα κλπ. Ναι. Όποιος τα πιστεύει αυτά, πλανάται πλάνη νυχτράν. Τουλάχιστον για ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που υπηρετούμε στον τύπο. Πάντως, Δημήτρη, είναι μια δύσκολη μάχη που πρέπει όλοι να τη δώσουμε αναμφισβήτητα και οι πιέσεις είναι τεράστιες. Δεν ξέρω πώς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα καταφέρει να αντεπεξέλθει στις άλλες πιέσεις, τις οικονομικές, γιατί οι τσέπες αδειάζουν, τα ρευστά σιγά-σιγά εξαντλούνται. Ο κύριος Πέτσας ρωτήθηκε πάρα πολύ επίμονα σήμερα τι θα γίνει με την εστίαση. Ο Πρωθυπουργός είπε τα μπαράκια μετά τα Χριστούγεννα, μετά τις γιορτές. Καλή άνοιξη ξανά στη νυχτερινή διασκέδαση. Πού λεφτά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα ζήσουν? Θεωρώ ότι είναι από τις ερωτήσεις, βέβαια οι δημοσιογράφοι ρωτάμε ό,τι θέλουμε, δικαιωμά μας είναι, αλλά είναι από τις ερωτήσεις που καλούν να μην γίνονται. Μόλις χθες η Γερμανία παρατείνει το lockdown στα μαγαζιά αυτά μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Δεν είμαστε η χώρα η οποία γνωρίζει ή η κυβέρνηση η οποία καθορίζει τους όρους διαχείρισης όλου αυτού πράγματος. Ακολουθούμε κάποιους κανόνες, κάποια βασικά εργαλεία τα οποία ακολουθούν οι χώρες όλου του πλανήτη. Μόλις χθες στην Αμερική είχαμε 28.000 κρούσματα. 28.000 κρούσματα. Χθες στη Γερμανία επέστρεψε στη μακάβρια λίστα αριθμός νεκρών από κορονοϊό για ακόμη μια φορά. Δεν είναι μια ιστορία την οποία μπορεί να διαχειριστεί μια μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Και για τη χώρα μας, επειδή αναφέρθηκε στο οικονομικό σκέλος, είναι άλλο πράγμα από την υγειονομική διαχείριση, για τη χώρα μας υπάρχει ένα. Στην παρούσα συγκυρία καλό, αν και γενικώς είναι κακό. Στη χώρα μας δεν υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις που να απασχολούν 300, 500, 2, 3, 5.000 εργαζόμενους. Και έτσι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λίγο με την επιστρεπτέα, λίγο με τις αναστολές συμβάσεως εργασίας, λίγο εδώ, λίγο εκεί, τα ψιλοκαταφέραμε μέχρι σήμερα, αν και το κόστος ήταν τεράστιο και θα το βρούμε όταν θα έρθει η στιγμή να το αποπληρώσουμε σε λίγο διάστημα από τώρα. Εντοπίζονται οι φόβοι, Δημήτρη. Στο όταν θα έρθει ο λογαριασμός, όχι τώρα. Εντάξει, τώρα με τα 500 τα κουτσοβολεύουν οι περισσότεροι, όπως αναφέρεις και εσύ. Μετά τι γίνεται? Κοίταξε, το αποκούμπι θεωρητικά είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο περιμένουμε κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις από Ούγγρους και Πολωνούς. Κάποια στιγμή πιστεύουμε ότι θα υπερσχελιστούν όλα αυτά και θα έρθει αυτός ο πακτολός, γιατί είναι μεγάλο το ποσό το οποίο θα δοθεί στις χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες, να έρθουν τα χρήματα να στηριχθεί η χώρα. Γιατί, το λέγαμε νωρίτερα με τους συναδέλφους πριν μπούμε εδώ στην απογευματινή ζώνη του στάτους, οι δείκτες της οικονομίας, ή μάλλον το πω διαφορετικά, το κλίμα εκεί έξω για τη χώρα μας δεν είναι άσχημο. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο οίκος Μούτης πριν από λίγες μέρες μας αναβάθμισε και επίσης σε αυτές τις συνθήκες η χώρα μπορεί και δανείζεται με ευνοϊκότατους όρους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή, μπορείς να έχεις ρευστότητα για να τα καταφέρεις. Το ζήτημα είναι αυτά τα οποία υποσχέθηκε η κυβέρνηση πριν από το 19
κάποια στιγμή να έρθει η στιγμή η αφετηρία για να γίνουν πράξη ώστε να παραχθεί πλούτος, γιατί με τα δανεικά δεν μπορεί κανείς να ζει εφόρου ζωής. Δεν ξέρω αν τα καταφέρει η κυβέρνηση ή όχι. Η φάση στην οποία βρισκόμαστε θέλει διαχείριση πρωτίστως της υγειονομικής κρίσης. Έτσι. Και εκεί πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι χρειάζεται. Σου μιλώ εγώ που ήμουν σε καραντίνα 2 εβδομάδες. Και έλεγα τότε, γιατί έκανα τις εκπομπές από το σπίτι μου, έλεγα στον κόσμο, ακόμη και αν δεν έχεις βαριά συμπτώματα, ακόμη και αν δεν έχεις μεγάλα προβλήματα, πόσο μάλλον να έχεις θέματα με απώλεια προσώπων. Και μόνο η ταλαιπωρία στην οποία υφίσταται κανείς, ο οποίος μπαίνει σε καραντίνα, είναι τόση και τέτοια που πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο να επιτρέπουμε σε εκείνους τους πρόχειρους και επιπόλαιους να συνεχίσουν μια συζήτηση η οποία δεν έχει περιεχόμενο. Και νόσος υπάρχει και κορονοϊός υπάρχει και επικίνδυνος είναι και επιθετικός είναι και όλες τις ηλικίες αγγίζει και το εμβόλιο χρειάζεται και δεν υπάρχει άλλος αμυντικός μηχανισμός. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα είναι αστειότητες σαν αυτές που λέει ο κάθε Μαυραγάνης, ο κάθε Πετράκος, ο κάθε Τράγκας και πάει λέγοντας. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Ελπίζω κάτω από άλλες συνθήκες πολύ σύντομα να είμαστε μαζί, να είσαι και εσύ στον αέρα μαζί μας. Φυσικά να είμαστε σόι, να βγούμε από αυτή την περιπέτεια. Και πάντα υπάρχει αντικείμενο προς συζήτηση. Αν δεν τα ξαναπούμε, σου εύχομαι δια τηλεοράσεως καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Εγκλωβισμένα Χριστούγεννα. Εγκλωβισμένα, καλά, αλλά με υγεία, Δημήτρη, με υγεία. Χαιρετώ και τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Είσαι καλά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για να δούμε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα αναφορικά με την παράταση στο lockdown στις 14 Δεκεμβρίου. Αλλά τι προβλέπει επίσης το επιτελείο της κυβέρνησης για τα εποχιακά καταστήματα. Όλα αυτά τα ανέφερε χαρακτηριστικά. Απάντησε σε ερωτήσεις για τις σκέψεις της κυβέρνησης για περαιτέρω οικονομική ενίσχυση ο κύριος Πέτσας. Παρέπεψε σε πολλά θέματα σε ανακοινώσεις εντός των επόμενων ημερών. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο για όλα αυτά.